κατάχρηση εξουσίας από πλευράς ελληνοκυπρίων που αποτελούν την πλειοψηφία, από την άλλη των ανησυχιών της ελληνοκυπριακής πλευράς ότι με την άσκηση του δικαιώματος της θετικής ψήφου πιθανόν να έχουμε ένα δυσλειτουργικό κράτος. Με συνέπεια αυτού, υπέδειξε ο πρόεδρος προς τον κύριο Ακιντζή πιθανή απόρριψη της λύσης από μια των κοινοτήτων. Πρόεδρος Αναστασιάδης και Μουσταφά Ακιντζή αντάλλαξαν απόψεις και για την παρούσα κατάσταση πραγμάτων στο Κυπριακό και ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα εν ώψη του νέου γύρου επαφών που αρχίζει στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει κοινή βούληση για ειρήνη, σταθερότητα, συνεργασία στη βάση των όσων έχουν μέχρι σήμερα συζητηθεί. Αυτό που αναμένουμε και οι δύο είναι την έλευση της κυρίας Λουτ και τις ενδεχόμενες προτάσεις που θα φέρει προκειμένου να διευκολύνει την επανέρξη του διαλόγου. Σε κοινή δήλωση που εξέδωσαν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων τονίζουν ότι είχαν μια ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων για το δρόμο προς τα εμπρός. Επαναβεβαίωσαν, σημειώνουν, την ετοιμότητά τους να εμπλακούν σε επικοδομητική συζήτηση με την κυρία Τζέιν Χολούτ, η οποία θα επισκεφθεί το νησί στις 31 Οκτωβρίου. Ικανοποιημένος εμφανίστηκε μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Μουσταφά Ακιντζή, δηλώνοντας ότι σημασία δεν έχει ποιος θα έχει τις περισσότερες αρμοδιότητες, αλλά πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει, αν υπάρξει εξέλιξη στο θέμα της κινητής τηλεφωνίας, να ακολουθήσει και νέα συνάντηση. Ενώ έκανε και κάποιες ενδιαφέρουσες αναφορές για τα ενεργειακά. Θα μας ενημερώσει τηλεφωνικός η δημοσιογράφος του ΚΙΠΕ και συνεργάτη του ΡΙΚ, Ραλή Παπαγεωργίου. Ραλή, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα εγώ. Αυτό που μου είπε σήμερα ο κύριος Αναστασιάδης, ανέφερε Μουσταφά Ακιντζή, είναι ότι δεν σκέφτεται εκτός των παραμέτρων του ΟΗΕ, δεσμεύεται ο πρόεδρος Δημοκρατίας από τις μέχρι σήμερα συμφωνίες, δεν σκέφτεται μια επιλογή εκτός της Διζωνικής Κοινοτικής Ομοσπονδίας, αλλά εντός αυτής θέλει να αξιολογήσει ένα μοντέλο που θα μπορούσε να έχει λιγότερες αρμοδιότητες στο κέντρο και περισσότερες στις συνιστώσεις πολιτείες. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε σε γενικές γραμμές αυτό το θέμα κατά τον Τουρκοκύπριο ηγέτη πάντοτε. Δεν του έδωσε κάτι γραπτός ως αποτέλεσμα μιας εργασίας, όπως ανέφερε ο κ. Ακιντζή, αλλά δεν απέκλεισε αυτό να γίνει στο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ο κ. Ακιντζή, ως εκλεγμένος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, έχει δηλώσει ότι δεν μπορούν να πετάξουν τις παραμέτρους του ΟΗΕ στα σκουπίδια, δεν μπορούν να βάλουν στην άκρη τις μέχρι τώρα συμφωνίες και θεωρεί σημαντικό ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης το έχει επιβεβαιώσει αυτό. Ο κ. Ακιντζή, εγώ ανέφερε ότι το σημαντικό δεν είναι οι αρμοδιότητες, αν είναι πολλές ή λίγες, αλλά πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις, λέγοντας ότι χρειάζεται στη λήψη αποφάσεων σίγουρα μια θετική ψήφος από κάθε πλευρά. Αυτό ήταν, είπε, και η αντίληψη της ελληνοκυπριακής πλευράς από την εποχή του Κλειρίδη. Κάτι άλλο θα είναι ενιαίο κράτος και οι Τουρκοκύπροι δεν θέλουν ενιαίο κράτος. Για τη μεθοδολογία και το ξεκίνημα μιας νέας διαδικασίας, ανέφερε ότι θα γίνουν οι συναντήσεις με την κυρία Λουτ στις 31 Οκτωβρίου. Η δική του θα είναι στις 4 το απόγευμα μαζί της. Ο Μουσταφά Ακιντζή, όπως είπε και εσύ, εγώ, ανέφερε στον πρόεδρο Αναστασιάδη και το θέμα του φυσικού αερίου. Προσπάθησα, είπε, να εξηγήσω πόσο πολύ επηρεαζόμενες διαδικασίες είναι η προσπάθεια για λύση από τη μια μαζί με το πνεύμα συνεργασίας αντί αντιπαράθεσης στο θέμα των υδρογονανθράκων και να προχωρήσει η προσέγγιση των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσοι παρακολουθούν κατά τον κύριο Ακιντζή βλέπουν ότι εάν δεν οδηγηθούν τα πράγματα όπως ο ίδιος περιέγραψε, δυστυχώς μας περιμένουν κρίσεις. Ελπίζω ότι αυτά μπόρεσαν να τα εξηγήσω επαρκώς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ ερωτηθείς για το ποια ήταν η αντίδραση του Προέδρου Αναστασιάδη, είπε αντί για τα λόγια πρέπει να βλέπουμε τα έργα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ραλή, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε το παρασκήνιο της συνάντησης Προέδρου Ακιντζή. Συνάδελφος Στέλλα Μιχαήλ είναι στο στούντιο, καθώς το έχει παρακολουθήσει από το πρωί. Θα μας δώσει ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Στέλλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η σημερινή συνάντηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον κύριο Ακιντζή, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση των οδοφραγμάτων και μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αναλώθηκε στην παρουσία και της κυρίας Πέχαρ, της ειδικής αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα, και ακολούθως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μαζί με τον κύριο Ακιντζή είχαν κατηδίαν συνάντηση, με την οποία
συνέχισαν μέχρι τέλους της συνάντησης, συζητώντας ζητήματα που έχουν να κάνουν τόσο με τις θέσεις των δύο σε ό,τι αφορά πτυχές του Κυπριακού, αλλά ακόμα και με ζητήματα για τα οποία έγιναν και δημοσίως δηλώσεις. Λοιπόν, ξεκαθαρίστηκε η μορφή της λύσης και δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις για την αποκεντρωμένη ομοσπονδία. Ακριβώς. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ένα από τα σημεία τα οποία συζητήθηκαν και ξεκαθαρίστηκαν μεταξύ του Πρόεδρου Αναστασιάδη και του κ. Ακιντζή, στην σκιά και όλων όσων δηλώνονται δημοσίως και στις δύο πλευρές το τελευταίο διάστημα, είναι ότι παραμένουν και οι δύο προσιλωμένοι σε λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Αυτό θεωρείται από πηγές με τις οποίες μιλήσαμε και έχουν καλή γνώση των δεδομένων, ότι θεωρείται πολύ σημαντικό και για τα μηνύματα τα οποία υπάρχουν και στέλνονται και από τις δύο πλευρές. Από εκεί και πέρα, ο κ. Ακιντζή ζήτησε από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, όπως αναμενόταν, να του δώσει κάποιες εξηγήσεις σε ό,τι αφορά την ιδέα που κατέθεσε για προβληματισμό για αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και εξουσιών της κεντρικής κυβέρνησης προς τις συνιστώσεις πολιτείες. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος ξεκαθάρισε καταρχάς ότι ούτε ο ίδιος έχει καταλήξει σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, ότι είναι θέση, ιδέα που έθεσε για προβληματισμό. Επίσης, ο Πρόεδρος είπε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα μπορούν να το δουν μαζί και οι δύο πλευρές. Πάλι για προβληματισμό, θα το δουν και οι δύο πλευρές. Αυτό με κατάθεση και συγκεκριμένων πλέον εισηγήσεων, και σε αρμοδιότητες και εξουσίες μπορούν να μετακινηθούν στις συνιστώσεις πολιτείες, με στόχο, όπως τόνισε και στον κύριο Ακιντζή, πληροφορούμαστε ο Πρόεδρος, να υπάρχει λειτουργικό κράτος που να μπορεί να έχει και διάρκεια. Ο Πρόεδρος, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ξεκαθάρισε στον κύριο Ακιντζή ότι δεν εννοεί ούτε άλλη μορφή λύσης, ούτε οτιδήποτε άλλο το οποίο να κρύβεται πίσω από τις λέξεις με το θέμα αυτό. Και επίσης ότι πρόταξε προς τον κύριο Ακιντζή ότι η μετακίνηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών εκεί που δεν θα επηρεάζουν την κεντρική κυβέρνηση θα απαντά και σε ανησυχίες που τίθενται και από τις δύο πλευρές, αλλά και από πλευράς του Τουρκοκυπρίου, που αγγίζει ακόμα και το θέμα ανησυχιών που σχετίζονται και με την ασφάλεια ή ποιο ρόλο μπορεί να έχουν και οι ίδιοι αποτελεσματικά στην λειτουργία του κράτους. Και θεωρεί ο Πρόεδρος, αν γνωρίζει, ότι απαντά αυτό και στο θέμα που προκύπτει για τη μία θετική ψήφο, ενώ αυτή η εισήγηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει στις διαπραγματεύσεις, καθότι απομένει να δούμε πώς θα συνεχίσει να ερμηνεύει η τουρκική πλευρά το θέμα της αποτελεσματικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Πάντως, ο κύριος Ακιντζή έκαμε αναφορές περί πολιτικής ισότητας που να συνεχίσει να εφαρμόζεται ανεξαρτήτως της αποκέντρωσης. Είναι χαρακτηριστικός και ένας διάλογος που μας έχει μεταφερθεί από πηγές που γνωρίζουν για το τι διεμήφθη. Ο Πρόεδρος σε κάποια στιγμή ρώτησε τον κύριο Ακιντζή σε ποιο κράτος μπορεί η μειοψηφία να ορίζει εξ ολοκλήρου και τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Ενώ τόνισε παράλληλα ότι ο στόχος είναι να μην καταδυναστεύει ούτε η πλειοψηφία την μειοψηφία, αλλά ούτε και η μειοψηφία να προκαλεί ουσιαστικά κόλλημα στην διακυβέρνηση. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι αυτό που ο κύριος Ακιντζή απάντησε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη είναι ότι η θέση του είναι ότι δεν μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις στη βάση και μόνο μιας απλής πλειοψηφίας, γιατί αυτό για τους Τουρκοκύπριους δεν ερμηνεύεται ως ομοσπονδία και θέλουν οι όποιες αποφάσεις να είναι κοινές. Να σημειώσουμε επίσης ότι στη συζήτηση που έκαναν οι δύο άγγιξαν και το θέμα της καθόδου της κυρίας Λουτ και τις επαφές που θα έχει του μηνός. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φαίνεται και οι δύο πλευρές εκτιμούν ότι θα έχει ένα διαφοροποιημένο ρόλο η κυρία Λούτα από την προηγούμενη φορά που ήταν στην Κύπρο, ενδεχομένως θα μπορεί να μεταφέρει πλέον απόψεις μεταξύ των δύο πλευρών. Ωραία. Να πάμε λίγο στα ενεργειακά που έκανε και τις ενδιαφέρουσες αναφορές ο κύριος Ακιντζή, ότι μπορεί να αποτελέσουν σημείο τριβής αν δεν το λύσουν αυτό το κομμάτι. Έκανε αναφορά ακριβώς. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι όσα έχει αναφέρει ο κύριος Ακιντζή και περί προβλήματος που υπάρχει με τις έρευνες για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου, ο Πρόεδρος απάντησε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συγκλήσεις και καταγεγραμμένες θέσεις μεταξύ των δύο πλευρών, είναι καταγεγραμμένες και στα έγγραφα των συνομιλιών, και ότι σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες που εξέφρασε ο κ. Ακιντζή, του τόνισε ότι είναι η αξιοποίηση αφορά τους νόμιμους κατοίκους, αφορά όλους και τους Τουρκοκύπριους. Η εκμετάλλευση μπορεί να γίνει σε 4 με 5 χρόνια, να αρχίσει να γίνεται τότε. Άρα ο στόχος είναι μέχρι τότε να μπορέσουμε να βρούμε λύση. Να δούμε τώρα τι γίνεται με το δόφραγμα της Δερίνιας, γιατί υπήρχε και ένα ζήτημα και με το φυλάκιο. Το μείζο θέμα για μας το φυλάκιο. Ακριβώς. Ήταν το κόλλημα που υπήρχε για να υπαλληλοποιηθεί η συμφωνία για να ανοίξει το δόφραγμα. Έγιναν το τελευταίο διάστημα κάποιες κινήσεις και δόθηκαν και κάποιες διαβεβαιώσεις που φαίνεται ότι είναι προς την ορθή κατεύθυνση, όπως έλεγαν ενημερωμένες πηγές. Πρώτη συνάντηση, αυτό που διαφάνηκε με την συνάντηση του Πρόεδρου Αναστασιάδη και του κ. Ακιντζή και την ανακοίνωση του ανοίγματος, υπάρχει μια ρύθμιση που θεωρείται ότι απαντά στις όποιες ανησυχίες. Οι συγκλίνουσες πληροφορίες λένε για αλλαγή χρήσης πλέον του συγκεκριμένου φυλακίου θα αξιοποιηθεί από τουρκοκυπριακής πλευράς, μάλλον ως μέρος ελέγχου του οδοφράγματος.
θέματος. Και δύο λόγια, 20 δευτερόλεπτα για την κινητή τηλεφωνία, Στέλλα. Λοιπόν, τι έχουμε? Φαίνεται ότι η διαφοροποίηση που μπορεί να έχουμε είναι να τεθεί πλέον επιτάπητο σε επανεξέταση παλαιότερων προτάσεων που είχαν τεθεί επιτάπητο σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του ζητήματος σύνδεσης των κινητών τηλεφώνων. Παλαιότερα, ένα από τα θέματα που είχε τεθεί και φαίνεται ότι είναι προ σκέψη πάλι ήταν να υπήρχε σύνδεση τουρκικών εταιριών με ιδιωτικές ελληνοκυπριακές εταιρείες, είτε να υπήρχε σύνδεση μέσω κάποιου κόμβου σε ευρωπαϊκή χώρα. Φαίνεται ότι αυτό θα είναι σε συζήτηση από τον κύριο Μαυρογιάννη μαζί με μέλη της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής στο επόμενο διάστημα. Αν υπάρξει κατάληξη 12 του μηνός, έχουμε νέα συνάντηση του κυρίου Ακιντζού με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Ενώ κατακλείδη να πούμε ότι η τελευταία πρόταση που είχε υποβάλει για το θέμα η ελληνοκυπριακή πλευρά αφορούσε μια χρήση διπλής όψεως κάρτα τηλεφώνου που να μπορεί όταν υπάρχει μετακίνηση ένθεν και ένθεν των οδοφραγμάτων να αλλάζει η χρήση της κάρτας, όπως συμβαίνει όταν ταξιδεύει σε χώρα του εξωτερικού. Θα δούμε τι μπορεί να καταλήξει ως αποτέλεσμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλλα, για την